Βρισκόμαστε σε ένα από τα παρατήματα της σχολής Μέρσο, στο τμήμα της Αγιογραφίας, με την αγιογράφο μας την κυρία Καλλιόπη Εξωτέλου, με την οποία θα συζητήσουμε μερικά θέματα γενικά για τη βυζαντινή ζωγραφική. Πείτε μας δύο λόγια για το χώρο που βρισκόμαστε. Εδώ είναι ένας μεγάλος χώρος, υπάρχει και άλλο στην Ακρόπολη, που είναι φροντιστηριακός χώρος βασικά, για τις σχολές καλλιτεχνών, για τους αρχιτέκτονες. Έχουμε και τμήμα κόμιξ που φτάνει σε επίπεδο πανεπιστημιακό και φυσικά έχουμε τα υπερβολικά πολλά παιδάκια μας, τα οποία τα ξεκινάμε από 4,5 ετών και τα φτάνουμε μέχρι εκεί που θέλουν, μέχρι και τη σχολή καλλιτεχνών. Και έχουμε και βοήθεια στα παιδιά που θέλουν να μπουν στα καλλιτεχνικά γυμνάσια ηλικία. Πείτε μας, τι είναι η βυζαντινή ζωγραφική ή η αγιογραφία και γιατί διαλέξατε αυτή τη μορφή τέχνης? Η βυζαντινή ζωγραφική ή η αγιογραφία, όπως συνηθίζουν να την ονομάζουν, είναι η απεικόνηση, η θρησκευτική απεικόνηση των παραστάσεων από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και είναι και η απεικόνηση των Αγίων μας και των προφητών μας. Εγώ τη διάλεξα γιατί στην αρχή ήμουνα ζωγράφος, ζωγράφιζα, αλλά δεν με εξέφραζε τόσο πολύ και ψυχικά όπως η βυζαντινή ζωγραφική. Γι' αυτό στην πορεία επέλεξα να ασχοληθώ αποκλειστικά μόνο με την βυζαντινή ζωγραφική, γιατί αυτό ευχαριστούσε πιο πολύ τον εσωτερικό μου κόσμο. Πείτε μας τι πρέπει να προσέχουν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την τέχνη, δηλαδή την αγιογραφία, αν δηλαδή έχουν ελευθερία έκφρασης κατά την εκτέλεση της αγιογραφίας. Η βυζαντινή ζωγραφική διέπεται από κανόνες και τεχνικούς κανόνες και κανόνες δογματικούς. Δεν είναι μια εύκολη τέχνη, δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ό,τι φαντασιώνεσαι, ό,τι ψυχικά θέλεις να εκφράσεις, να διαμαρτυρηθείς, όπως κάνει η πραγματική ζωγραφική. Εμείς είμαστε περιορισμένοι με την καλή έννοια σε αυτόν τον τομέα, γιατί απεικονίζουμε τους κανόνες και την ιστορία της θρησκείας. Κάποτε δημιουργήθηκαν όλα αυτά ακριβώς για αυτό το σκοπό. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν, ούτε βιβλία υπήρχαν, αλλά ούτε ήξεραν να διαβάζουν. Αλλά έπρεπε να ξέρουν όμως τι είναι η θρησκεία τους, τι γίνεται. Και για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, από τις συνόδους, τις οικουμενικές συνόδους, αποφασίσανε και τον τρόπο και το πώς θα ήταν η κάθε παράσταση, πώς θα απεικονίσει το, ώστε να μπορεί να αφηγηθεί σωστά, χωρίς παρερμηνίες, η ιστορία της Παλαιάς και κυρίως της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και πρέπει όσοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με αυτή τη μορφή τέχνης, να ξέρουν ότι κάθε τι που υπάρχει έχει δογματική σημασία και πρέπει να γνωρίζουν αν μπορούν να το αφαιρέσουν, να το προσθέσουν ή να το αλλοιώσουν. Ακόμα και οι χρωματισμοί παίζουν τεράστιο ρόλο στη βυζαντινή ζωγραφική, για να μην πούμε ότι χρειάζεται απίστευτη υπομονή. Ενώ η ζωγραφική μπορεί να είναι γρήγορη, επιθετική, να τελειώσει γρήγορα, να κάνεις κάτι να το εκφρασίσεις, στη βυζαντινή ζωγραφική δυστυχώς πρέπει να υπάρχει η απόλυτη πειθαρχία και η απόλυτη υπομονή, ώστε να μην μπούμε ούτε σε λάθη, αλλά ούτε και σε να αλλοιώσουμε τους Αγίους ή τις παραστάσεις. Μια φορά είχα πάει σε ένα ναό, σε ένα νοσοκομείο
ήταν υπέροχες στιχογραφίες και ξαφνικά δεν μπορούσα να αναγνωρίσω ποιοι ήταν οι Άγιοι. Έπρεπε να κάνω έτσι να διαβάσω δίπλα ποιος είναι ο Άγιος. Δεν μπορούμε δηλαδή να μην κάνουμε αναγνωρίσιμο τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, όλους τους Αγίους μας. Δεν μπορούμε να τους αλλάζουμε γιατί δεν μας αρέσουν έτσι όπως είναι, να τους αλλάζουμε τη μορφή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι ένας περιορισμός, ένας σεβασμός. Λέμε ότι σεβόμαστε την παράδοση. Η παράδοση είναι άλλο πράγμα. Σεβόμαστε τον τρόπο κατασκευής. Αυτό είναι η παράδοση. Δηλαδή έχουμε την αυγοτέμπερα, έχουμε το αυγό δηλαδή και το ξύδι, έχουμε στους στίχους όλες τις μορφές που περάσανε στους αιώνες. Αυτό λέγεται παράδοση. Το να αλλοιώσουμε τα πρόσωπα ή να τα κρατήσουμε όπως ήταν παλιά δεν θεωρείται παράδοση, θεωρείται υποχρέωση του κάθε αγιογράφου να σέβεται τη μορφή των Αγίων και το πώς πρέπει να στηθεί η κάθε παράσταση που εκφράζει ένα κομμάτι από την πίστη μας και από τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Ωραία. Πείτε μας αν θέλετε δύο λόγια για τις σπουδαιότερες σχολές της Βυζαντινής ζωγραφικής, της αγιογραφίας. Οι δύο σπουδαιότερες είναι βέβαια η Μακεδονική, που ήταν και η πρώτη, και μετά η Κρητική σχολή. Στην Μακεδονική που ο σπουδαιότερος αντιπρόσωπος είναι ο Πανσέληνος και στην Κρητική ο Θεοφάνης. Στην αρχή ήταν όλα πιο χαρούμενα, πιο φωτεινά, στην Κωνσταντινούπολη αισθανόντουσαν, γιατί όλα ξεκίνησαν από εκεί, ασχέτως της ονομασίας, θα το πούμε παρακάτω. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι, οπότε και η τέχνη εκφράζει κατά κάποιο τρόπο, με τον τρόπο της ενώ μέσα από τους περιορισμούς που πριν από λίγο είπαμε, και την εποχή που υπάρχουν. Οπότε ήταν πιο πολύ αφιερωμένοι στην ελληνιστική κίνηση, στα ελαφριά και απαλά χρώματα. Αλλά μετά όλα, με όλες αυτές τις επιθέσεις από τους σταυροφόρους, την ανασφάλεια που άρχισαν να αισθάνονται όλοι και την επιθυμία στα μοναστήρια να γίνει η τέχνη λιγάκι πιο βαριά, πιο προσευχητική, πιο λιτή, πιο σκοτεινή. Επικράτησε για πάντα, επικράτησε η Κρητική σχολή, η οποία κι αν και ονομάζεται έτσι, ξεκίνησε, είναι τον παλαιολόγο, αλλά να ξεκίνησε και αυτή στην Κωνσταντινούπολη η τεχνική. Βέβαια μετά την άλωση όλοι φύγανε από την Κωνσταντινούπολη για να σωθούν, οπότε αναπτύχθηκε περιφερειακά η τέχνη αυτή με σπουδαιότερο χώρο ανάπτυξη και συνέχεια ήταν η Κρήτη. Γι' αυτό και μετονομάστηκε μετά ως Κρητική Σχολή. Εκεί ήταν και ο Θεοφάνης. Πηγαίνανε ταξίδια ήδη στην Ευρώπη, στην Ιταλία για να δούνε τι εξέλιξη έχει εκεί η τέχνη για να, και να δούνε πώς εκφραζόντουσαν εκείνη στη θρησκευτική τους ζωγραφική, η οποία βέβαια είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας. Απλά ήταν ενημερωμένοι, τους άρεσε αυτό το να ξέρουν, να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Και έτσι την εποχή αυτή έφτασε, τον 6ο δηλαδή αιώνα, έφτασε στο απόγειό της η εξέλιξη και η έκφραση της Κρητικής σχολής. Είναι αυτή που ακολουθούμε, ποια είναι δηλαδή, για να το καταλάβουμε πιο καλά, ήταν ο τρόπος που αγιογραφούσαμε στις φορητές εικόνες και το μεταφέρανε και στον τοίχο. Αυτό είναι βασικά η διαφορά της Κρητικής σχολής από την Μακεδονική. Η Μακεδονική είναι πιο θεατρική, με δυνατές κινήσεις, αλλά θέλει και μεγάλους χώρους. Τότε είχα μεγάλες εκκλησίες με μεγάλους στίχους. Ενώ η Κρητική ήταν η μεταφορά, ο τρόπος δηλαδή τεχνικής της μεταφοράς της φορητής εικόνας πάνω στους στίχους. Και ίσως διαφέρουν και κάπως τα χρώματα που επικρατούν. Τα χρώματα βέβαια. Η Μακεδονική σχολή είπαμε ότι είχε πολύ ανοιχτά χρώματα,
απαλά, τα οποία τώρα αρχίζουν να τα γυρίζουν πίσω. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί αγιογράφοι στον τοίχο προσπαθούν να ανοίξουν τα χρώματα, να τα κάνουν πιο ελαφριά, πιο... Αλλά αυτό θέλει δουλειά, γιατί δεν ταιριάζουν μεταξύ τους πάντα η κριτική σχολή με τα χρώματα τα ελαφριά. Και η κριτική σχολή, όπως είπαμε, και η αγιορείτικη, δηλαδή οι καλόγεροι, τη θέλαν λίγο με πιο σκοτεινά χρώματα, πιο μεγάλους προπλασμούς σκούρους στα πρόσωπα, στις άρκες, ώστε να είναι πιο κατανυχτικά, να μην είναι τόσο θεατρικά, να είναι πιο πολύ κατανυχτικά. Και αυτό βοήθησε, είπαμε, και από τη διάθεση που είχε και ο κόσμος να δεχτεί πιο καλά αυτή την τεχνική, επειδή είχαν αρχίσει να έχουν φόβους και να μην είναι τόσο πολύ ενθουσιώδης και χαρούμενοι. Μάλιστα. Μια επόμενη ερώτησή μου είναι να μας πείτε γιατί δημιουργήθηκαν οι απεικονίσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Ορθόδοξης Αγιογραφίας στους ναούς μας. Ναι, αυτό ήταν, όπως είπαμε και πριν, κάτι τελείως απαραίτητο αρχικά, για να μπορούν, βλέποντας οι πιστοί τις παραστάσεις, να, με τέτοιο τρόπο φτιαγμένες, ώστε να τους ενημερώνουν κατά κάποιο τρόπο για το τι ήταν ακριβώς η πίστη τους, δηλαδή τι ήταν ακριβώς αυτό που πιστεύανε, ποια ήταν η ιστορία όλης της Ορθοδοξίας, του Χριστού μας, της Παναγίας, των Αγίων. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος πολύ βασικός λόγος που αποφασίσανε να απεικονίζουν και σε εικόνες αλλά και σε τοιχογραφίες την ιστορία και τους Αγίους μας. Και γι' αυτό και τελικά στις εικονομαχίες κέρδισε το να υπάρχει η εικόνα που ο ίδιος ο Χριστός με την απεικόνιση του προσώπου του στο μαντήλιο έδωσε ας πούμε το πράσινο φως, γιατί εκεί στηρίχτηκαν ότι είναι ειδωλολατρικό, ενώ ο ίδιος ο Χριστός μας έδειξε ότι ναι, δεν θα είχε διαμαρτυρία γι' αυτό, εφόσον άφησε το πρόσωπό του να απεικονηθεί κάπου. Άρα ποιος είναι ο άλλος λόγος? Ο άλλος λόγος είναι ότι ένας πιστός όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία πρέπει να μετέχουν, για να φτάσει στην προσευχή, να μετέχουν όλες οι αισθήσεις. Είναι η αίσθηση της όσφρησης, γι' αυτό θυμιάζουμε. Είναι η ακουστική, γι' αυτό έχουμε τις ωραίες ψαλμωδίες. Και είναι και η όραση, το να βλέπουμε γύρω μας τη σταύρωση του Χριστού μας, τη γέννηση της Παναγίας μας, την κοίμηση, τα μαρτύρια των Αγίων, τους Αγίους μας. Και αυτό μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να μπούμε σε μια άλλη κατάσταση, να φύγουμε από τα ανθρώπινα, και είναι και ένας από τους λόγους που είναι μεταφυσική η ζωγραφική. Η βυζαντινή ζωγραφική δεν κάνουμε δηλαδή το Χριστούλη να πάρουμε ένα πρόσωπο και να το κάνουμε με μαγουλάκια και την Παναγία με χυλάκια και να μου πούμε ότι ωραία που είναι. Έχουν ωραιότητα, αλλά ωραιότητα θεϊκή. Δηλαδή προσπαθούμε οι Άγιοι να κοιτάνε στο κενό, να κοιτάνε προς τον Κύριο, προς το Θεό, αλλά να είναι και κοντά μας, να κοιτάνε και μας. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια του αγιογράφου. Να πετύχει αυτό το πράγμα, να μπορέσει να φέρει τον πιστό στο βλέποντας όλα αυτά τα μεταφυσικά, όλες αυτές τις ωραίες εικόνες και τους Αγίους μας, με τον τρόπο αυτό που φτιάχνεται η βυζαντινή ζωγραφική. Έγιναν φοβερές μελέτες. Η βυζαντινή ζωγραφική πήρε από παντού στην αρχή. Πήρε από την παιδική ζωγραφική, την αθότητα. Πήρε από την ανατολική τέχνη, που είναι με συμβολική. Γι' αυτό έχουμε και πολλά σύμβολα. Και από την ελληνική και ρωμαϊκή ζωγραφική και έκφραση, που εκφράστηκε και η μακεδονική σχολή στην αρχή, που έχει όλη αυτή την κίνηση και την ομορφιά και την ωραιότητα. Όλα αυτά τα πήρε, τα μετουσίωσε, δηλαδή τα έβαλε μέσα της, τα μετουσίωσε και έβγαλε κάτι δικό της. Επειδή ήταν καινούργια η θρησκεία, έπρεπε να βγει και μια καινούργια τέχνη. Σωστό. Και αυτή ήταν η βυζαντινή ζωγραφική. Και ο λόγος λοιπόν που υπάρχει είναι και για να γνωρίζουμε, αλλά και για να μπορούμε να απολαμβάνουν τα μάτια μας μαζί με τις άλλες αισθήσεις,
ότι βρισκόμαστε σε ένα θεϊκό χώρο, άρα είναι κοντά μας όλοι οι Άγιοι και ο Κύριος και μπορούμε να προσευχηθούμε, που είναι το σπουδαιότερο απ' όλα. Μάλιστα. Έχουν περάσει τόσοι αιώνες από όταν αρχίσαμε να ζωγραφίζουμε, να αγιογραφούμε. Τι είναι αυτό που κάνει την αγιογραφία τόσο επίκαιρη τέχνη τόσους αιώνες μετά? Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής της τέχνης. Καμία άλλη δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό. Γιατί ήταν πάντοτε υπερβολικά μπροστά από την εποχή της και επειδή ήταν μεταφυσική ζωγραφική και δεν μπορούσε να ακολουθήσει όλους τους κλασικούς κανόνες της ζωγραφικής της κανονικής, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να βρει τρόπους έκφρασης που ήταν πάρα πολύ μπροστά. Όπως παραδείγματος χάρη δεν μπορούσε να έχει την τρίτη διάσταση. Δηλαδή να έχουμε, να ολοκληρώνουμε ένα έργο όπως το κάνει η ζωγραφική. Και πώς θα το έκανε αυτό? Έπρεπε το μεταξύ είναι μια έκφραση τέχνης. Έπρεπε δηλαδή να δείχνουμε ότι υπάρχουν πίσω τα μαλλιά, το σώμα, τα κτίρια. Τι έκανε λοιπόν? Δημιούργησε αυτή την αίσθηση της τρίτης διάστασης με το χρώμα. Δηλαδή ένας αγιογράφος πρέπει να προσπαθεί να πετύχει, να δημιουργήσει το στέρεο που λέμε και στη μουσική, στερεοφωνικά, να δημιουργήσει όλη αυτή την απεικόνηση της τρίτης διάστασης μόνο με τα χρώματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η βυζαντινή ζωγραφική οφείλει να μην έχει κρυφά πράγματα από τον πιστό, από τον άνθρωπο που θα προσκυνήσει για το θεατή μέσα στις εκκλησίες. Είναι λοιπόν, δεν μπορούσε να έχει την προοπτική που έχει η ζωγραφική, ξεκινάμε δηλαδή από εδώ και στο βάθος ψάχνουμε να δούμε τι είναι, έπρεπε να είναι όλα μπροστά, έπρεπε όλοι οι οροφές να φαίνονται. Τι έκανε λοιπόν? Εφήβρε όχι μονάχα, βρήκε λύση για την τρίτη διάσταση, αλλά δημιούργησε και μία τέταρτη που δεν το έχει πετύχει κανείς. Η τέταρτη λοιπόν προοπτική, η αντίστροφη προοπτική όπως λέμε εμείς, είναι ότι ξεκινάς από το μικρό και πας στο φαρδί. Ενώ όλη η τέχνη είναι ξεκινάμε από εδώ και μικραίνουν όλα, εμάς είναι τελείως ανάποδο. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε για να μην υπάρχει τίποτα κρυφό ούτε από τις οροφές ούτε πουθενά. Επιπλέον, τι κέρδισε η αγιογραφία? Ότι κράτησε μια υπερβολική απλότητα και αθωότητα που δεν την έχουν οι άλλες τέχνες. Δηλαδή την παιδικότητα μπόρεσε να πετύχει, να γίνει όπως θα δούμε και μετά την τοιχογραφία σας που κάνετε ως μαθητής, την κίνηση της Θεοτόκου, ότι εμείς τη βλέπουμε ενώ είναι μέσα σε δωμάτιο, μέσα σε κτίριο. Αυτό το κάνουν μόνο τα παιδιά, που τις βάζαν και κάνανε το σπιτάκι και το παραθυράκι, αλλά μέσα από τους τοίχους, εκείνη δείχνα το τραπέζι, τον μπαμπά, τη μαμά που κάθονται, χωρίς αυτό να τους κάνει να μην τους αρέσει. Το θεωρούσα φυσιολογικό. Αυτό πήρε λοιπόν και η βυζαντινή ζωγραφική, για να μην υπάρχει τίποτα πίσω από τους τοίχους κρυφό. Άρα εμείς βλέπουμε τους μαθητές, τους Αποστόλους, τον Χριστό, τους Αγγέλους, ότι είτε από Θεού είτε από τους ανθρώπους κάτω από τους Αποστόλους, ό,τι γίνεται να γίνεται μπροστά μας, να διαδραματίζεται, ενώ κανονικά είναι μέσα σε κτίριο. Αυτά όλα κάνανε τη βυζαντινή ζωγραφική αγιογραφία, όπως τη λέμε, αξεπέραστη, στους αιώνες, αλόβητη και πάντοτε επίκαιρη. Πολύ ωραία. Μετά την ευχάριστη συζήτηση που είχαμε με την αγιογράφα μας, την κυρία Καλλιόπη Εσωτέλου, θα θέλαμε να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλή της διάθεση να μας παραχωρήσει σήμερα αυτή τη συνέντευξη και να ευχηθούμε να έχουμε και πολλές περισσότερες στο μέλλον. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρουν ανθρώπους και να τα μάθουν, να τα γνωρίζουν. Και υπόσχομαι να υπάρχει και συνέχεια σε αυτό που θα είναι βαθύτερα τεχνικό και για τη τοιχογραφία και για τη φορητή εικόνα, ώστε να λύσουμε και πάρα πολλές απορίες ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν σε αυτή την τέχνη.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.